αγαπητοί τηλεθέατε, χαίρετε. Καλώ ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, έκτακτη εκπομπή από το 4Ε, το οποίο σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Μέθεξη δίνει τι απαντήσει όλων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή με το μάθημα τη έκθεση. Σήμερα οι μαθήτρε και οι μαθητέ εξετάστηκαν σε δύο μαθήματα, στα μαθηματικά και στα αρχαία ελληνικά. Κοντά μα έχουμε τον διευθυντή και φιλόλογο του Φροντιστήριου Μέθεξη, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Ναούμ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Ελπίζω και σήμερα οι μαθητέ να γράψανε καλά, να δούμε και τα θέματα. Το ευχόμαστε, το ελπίζουμε κάθε φορά για όλα τα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε από τα αρχαία. Είμαστε και οι δύο φιλόλογοι ειδικοί σε αυτό. Έτσι ακριβώ. Θα τα πούμε όσο μπορούμε αναλυτικότερα ναι, και σαφέστερα για τα παιδιά. Ε, Πάμε το... πρώτα με το σχολιασμό καλύτερα των θεμάτων. Εσύ από το γνωστό, να ξεκινήσουμε από ναι, αυτό. Ε, ναι, το λεγόμενο κείμενο. γνωστό, διδαγμένο κείμενο. Το διδαγμένο κείμενο ήταν λοιπόν από την πολιτεία του Πλάτωνα. Για το διδαγμένο κείμενο, για το γνωστό κείμενο δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, ήταν σώσα, ας πούμε ή όχι. Ήταν ένα βατό θέμα αναμενόμενο, αν και πολλοί περιμένανε ας πούμε, να βάλουν από τον Αριστοτέλη, αλλά παρόλα αυτά ήταν διδαγμένο κείμενο το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες το διδάχτηκαν επαρκώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι ερωτήσεις, οι ερμηνευτικές ερωτήσεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαν κάποιο ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, ήταν με σαφήνεια διατυπωμένες, οπότε ένας μαθητής καλά προετοιμασμένος μπορούσε να απαντήσει πολύ καλά σε όλες τις ερωτήσεις. Από εκεί και πέρα, υπήρχαν και κάποιε λεξιολογικέ ασκήσει, επίση βατέ και εύκολε, μέσα από το κείμενο πάντοτε. Γενικότερα, δηλαδή, για να κλείσω το με το σχολιασμό του διδαγμένου κειμένου, ήταν βατό, εύκολο, αντιμετωπίσιμο από όλου του μαθητέ και τι μαθήτριε. Και να πάμε στο αδίδακτο κείμενο, Αλέξανδρη, που είναι Αμιλήσουμε και το δυσκολότερο και το αδίδακτο, κομμάτι. Είναι πάρα το δυσκολότερο και αυτό που ίσω τρομάζει και από την αρχή τη τρίτη ηλικία τα παιδιά εδώ έχουμε Αριστοτέλη, ρητορική το έργο, από κεφάλαιο α, 1, 2. Ε, όσον αφορά το αδίδακτο κείμενο, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποιες δυσκολίες στη μετάφραση. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αρκετές λέξεις που δώσανε από το Υπουργείο στα θέματα, οι οποίες έχριζαν μετάφρασης ναούμ. Και όσον αφορά όμως τις ασκήσεις της γραμματικής και του συντακτικού, αυτέ χαρακτηρίζονται βατέ, εύκολε και σίγουρα <coughs> χωρί ιδιαίτερε εκπλήξει. Μπορούσε να γράψει δηλαδή ένα μαθητής που έχει μια καλή επαφή με τη γραμματική και το συντακτικό. Οπότε, οπότε γενικότερα, Αλέξανδρε, η αποτίμηση του αδίδακτου κειμένου σε σχέση με τι προηγούμενε χρονιέ, α πούμε, ήταν. Το κείμενο ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν είναι ένα από τα συνηθισμένα κείμενα και συνηθισμένου συγγραφεί mm -hmm. που βάζουν. Ε, οι Συνήθω στι εξετάσει. Ναι. Όμω ε, η γραμματική και το στατικό, ξαναλέω, ήταν πιο εύκολε από το αναμενόμενο, α το πούμε και έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι εξορροπείται λίγο η κατάσταση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Ωραία. Όπω και συμβαίνει και κάθε χρόνο περίπου, έτσι, κακά ναι, τα ψέματα. Ναι. Δηλαδή, άλλοτε βάζουν συντακτικό ή γραμματική, στήριο, λίγο φορές πιο, φορές δύσκολο, πιο δύσκολο. Ναι. Και πιο εύκολο κείμενο. Ωραία. Α ξεκινήσουμε λοιπόν τι απαντήσει μα από το διδαγμένο κείμενο να περάσουμε στην πρώτη μας καρτέλα. Το Α που ζητούσε να μεταφράσουν τα παιδιά από τα αρχαία ελληνικά στα νέα ελληνικά ένα κομμάτι του κειμένου. Δίνουμε λοιπόν την ενδεικτική απάντηση. Δικό μας λοιπόν έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας είναι να αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις ή τα ξεχωριστά πνεύματα να φτάσουν στο μάθημα που προηγουμένως είπαμε ότι είναι το ανώτερο δηλαδή και να δουν το αγαθό και να ανεβούν εκείνο τον ανηφορικό δρόμο και αφού ανεβούν και δουν αρκετά το αγαθό, να μην τους επιτρέψουμε αυτό που τώρα τους επιτρέπεται. Και ποιο είναι αυτό, το να μένουν συνεχώς εκεί ψηλά, είπα εγώ, και να μην θέλουν πάλι να κατεβαίνουν κοντά σε εκείνους τους δεσμότες, ούτε να παίρνουν μερίδιο από τους κόπους και τις τιμές εκείνων, είτε είναι μικρότερης είτε μεγαλύτερης σημασίας. Έπειτα είπε θα αδικήσουμε αυτούς και θα τους κάνουμε να ζουν χειρότερα, ενώ είναι δυνατόν σε αυτούς να ζουν καλύτερα. Αυτή ήταν η απάντηση στο α, ένα κομμάτι δηλαδή του κειμένου που χρειαζόταν μετάφραση. Δεν νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Έτσι, μετάφραση είναι, ναι. Πιστεύω ότι γράψαν τα παιδιά και μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο β1 τώρα εδώ, να διαβάσουμε πρώτα την εκφώνηση. Ο Πλάτων για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς να την κατάκτηση. Και την κάρτα μας. Το, ε, η κάρτα μας είναι η απάντηση. Α okay. Ας δούμε πρώτα λίγο την ερώτηση και μετά θα προχωρήσουμε στην απάντηση. Γιατί κάποιοι μαθητές ίσως δεν θυμούνται Σωστά. και ακριβώς Έχεις το δίκαι. ερώτημα και από το άγχος αυτών ημερών. Έχεις δίκιο. Ε, να τους προσανατολίσουμε καλύτερα. Ε, ο Πλάτων για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τις παρακάτω φράσεις. Και έχει εδώ τρεις φράσεις πάνω στις οποίες θα έπρεπε οι μαθητές να σχολιάσουν. Αφικέστε προς το μάθημα και τα λοιπά, Β ή το αγαθόν και γ, να βίνει εκείνη την ανάβαση. Έπρεπε λοιπόν να αναλύσουν το νόημα αυτών των φράσεων, σύμφωνα πάντοτε με το κείμενο του Πλάτωνα. Πάμε στην κάρτα μας να δούμε τώρα την απάντηση στο β1, στην επόμενη κάρτα. Σε το έργο των ιδρυτών της πολιτείας. Εδώ, να πούμε Αλέξανδρο, ότι έχουμε συμπεριλάβει στην απάντησή μας και κάποια σχόλια, το λέω για τους μαθητές, έτσι, για να μην mm -hmm. παρεξενευθούν από αυτό που θα δουν στην απάντηση. Κάποια σχόλια τα οποία ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποιο το ερώτημα, να μην απαντούν άμεσα, δηλαδή να είναι δευτερευούς σημασία. Ωστόσο, σε τέτοιες απαντήσεις, σε τέτοιες ερωτήσεις, συγγνώμη, ερμηνευτικού τύπου, ε, χρειάζεται να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση και η ολοκληρωμένη απάντηση πολλές φορές περιλαμβάνει και σχόλια Δευτερεύούσει σημασία σύμφωνα με του μαθητέ. Πρέπει όμω να, να γραφούν. Να γραφούν και εμεί τι απαντήσει. Έτσι ακριβώ, για να είναι μια απάντηση καθόλου ολοκληρωμένη. Άρα λοιπόν ξεκινάμε. Το έργο των ιδρυτών τη πολιτεία, των οικιστών, είναι να ενδιαφερθούν για την εδραίωση τη ιδανική πολιτεία, δηλαδή να οδηγήσουν τα ξεχωριστά πνεύματα, τα σβελτίστα φύση, του φιλοσόφου στην αρετή και στη θέαση του αγαθού. Μέγιστον μάθημα, που είναι και μια φράση που ζητάει που ζητούσα το ερώτημα να αναπτυχθεί και να μην τους αφήνουν να δρανούν μένοντας μακριά από την πολιτική ζωή. Πάμε τώρα να δούμε τη φράση των οικιστών, με την οποία ο Σοκράτης εννοεί τον εαυτό του και τους συνομιλητές του, μαζί με τους οποίους οραματίζεται την ιδανική πολιτεία και προσπαθεί να την κάνει πράξη. Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα μας. Τα σβελτίστας φύσης. Με τον όρο φύσης, ο Πλάτων εννοεί τα ελαττώματα και τα προτερήματα που προϋπάρχουν μέσα στον άνθρωπο που τα διαθέτει από τη φύση του. Αυτά μπορεί να τα καλλιεργήσει και να τα βελτιώσει, αλλά όχι να τα αλλάξει ουσιοδός. Αυτή η φύση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του άριστου βίου. Συγκεκριμένα, με τον όρο «Βελτίστας φύση, ο Πλάτων εννοεί τι εξαιρετικέ προσωπικότητε, του χαρισματικού ανθρώπου που υπερέχουν σε αρετές από του υπόλοιπου, δηλαδή του φιλοσόφου, που μπορούν με την κατάλληλη παιδεία να φτάσουν στη θέση του αγαθού. Αυτοί ανήκουν στην τάξη των φυλάκων. Ο Πλάτων πιστεύει ότι δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι αυτέ τι πνευματικέ ικανότητε και συνεπώς δεν μπορούν να δουν το αγαθό. Τώρα, πριν συνεχίσουμε, είναι αυτά τα οποία διάβασα μόλι τώρα, Αλέξανδρε και αγαπητοί μα μαθητέ, είναι αυτά που είπαμε πριν από λίγο. Δηλαδή, οι πληροφορίε που μπορούμε να πούμε ότι. Ε, δεν απαντούν άμεσα, χρειάζονται όμω, είναι απαραίτητε. Όταν και... λες, χρειάζονται, ίσω ότι βαθμολογούνται κιόλα. Φυσικά, είναι, βαθμολογούνται, ναι, να το... ναι έτσι ακριβώ. Δηλαδή, ένα διορθωτή θα λέγαμε ότι εφόσον δει και αυτά τα σχόλια γραμμένα, έχει καταλάβει ότι ο μαθητή έχει μια ολοκληρωμένη Υπάς. άποψη και σχέση mm -hmm. με το μάθημα αυτό. Οπότε θα πάρει και το απόλυτο Πολύ στη όλη. βαθμολογία. Και πάω τώρα στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή, σαν να λέμε στο κυρίω θέμα τη απάντηση, να δούμε την επόμενη κάρτα μα μέγιστον μάθημα. Ο ορισμός του αγαθού. Με τον όρο μέγιστον μάθημα, ο Πλάτων εννοεί την ύψιστη γνώση του αγαθό. Σύμφωνα με το σχόλιο του σχολικού εγχειριδίου, ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή ερμηνεία για αυτόν τον όρο, που είναι από τους βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα, παρά αρκείται σε ορισμένους υπενιγμούς. Αγαθόν πάντως είναι. Και έχουμε εδώ τρεις περιπτώσεις. Α, το είναι και ό,τι διατηρεί το είναι, β η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα, και γ ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη. Η έκφραση αυτό το αγαθών φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή του όντω και της γνώσης. Πάντως, ήδη στην αρχαιότητα, το πλάτωνος αγαθών ήταν παρημιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό. Και ας συνεχίσουμε με την επόμενη κάρτα μας, στην οποία θα δούμε τους χαρακτηρισμούς του αγαθού, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δηλαδή το αγαθό. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, λοιπόν, ο Πλάτωνας, διαστόματος ο Κράτη, θα χαρακτηρίσει το αγαθό ως εξής. Πρώτον, το αγαθό είναι μεγαλύτερη αξία, μέγιστον μάθημα, αφού αυτό πρέπει να κατακτήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως όσοι, πρέ, όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας. Β, το αγαθό μπορεί να προσεγγιστεί. Εδώ έχουμε και τους όρους των οραφικέστε όρο που υπάρχει στο ερώτημα. Η δίν και η δόση. Και Γ, η κατάκτησή του είναι δύσκολη και απαιτεί κόπο, επίπονη προσπάθεια και αγώνα. Αναβήνε, ανάβαση, αναβάντε είναι και η φράση επίση ε, του ερωτήματο. Αναβήνε δηλαδή εκείνη την ανάβαση. Πρόκειται για μια ανωδική πορεία που οδηγεί στην ολοένα υψηλότερη γνώση και διάπλαση ήθους. Αυτά για το Β. 1 Ήταν μια ολοκληρωμένη απάντηση. Από εκεί και πέρα, ένας μαθητής, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όπω είχαμε πει και στην έκθεση Αλέξανδρα, mm -hmm. δώσει μια απάντηση πολύ κοντά σε αυτή που έχουμε δώσει κι εμεί. Φυσικά ε, θα είναι σωστή. Πολύ ωραία. Έτσι, δεν, είναι, δεν χρειάζεται δηλαδή, κάποια παπαγαλία, να το πω έτσι απλά. Έτσι ακριβώς. Ένα κείμενο δηλαδή, αποστήθεση ναι. να το δώσουμε στην απάντηση. Και περνάμε στο Β. 2, να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα μα για να δούμε την απάντηση του Β2, το οποίο Β2 και πάλι ζητούσε από τους μαθητές να σχολιάσουν μία φράση του κειμένου, σε δύο όμως υποερωτήματα. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου και με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει. Και όπως θα παρατηρήσατε αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, το Α έδινε μόνο τρεις μονάδες, γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να υποψιαστεί κάποιος μαθητής ότι η απάντηση θα ήταν μικρή και το Β έδινε 12 μονάδες, άρα μιλάμε για μια απάντηση μακροσκελή. Και φαίνεται και από τις ενδεικτικές απαντήσεις που έχουμε στην κάρτα μας. Ξεκινάμε με το Α. Ο Σοκράτης αντικρούει την άποψη του Γλάφκονα και υποστηρίζει ότι ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων δεν είναι άδικο, καθώ θα συμβάλλει με τη βοήθεια του νόμου στην ευδαιμονία όλων των πολιτών και όχι μόνο μια κοινωνική ομάδα. Βλέπει λοιπόν το δίκαιο από τη σκοπιά του συλλογικού συμφέροντο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η πολύ μεγάλη σημασία που είχε ο νόμος για τον Πλάτωνα, κάτι που φαίνεται και στο διάλογο Κρήτων. Εκεί ο νόμος προσωποποιείται και συνδιαλέγεται με τον Σοκράτη. Ο μύθο αυτό εκφράζει τη θεμελιώδη θεωρία του κοινωνικού συμβολέου. Σύμφωνα με αυτό, κάθε πολίτη που νοιάζεται για την πόλη του οφείλει να τηρεί του νόμου και να παραμερίζει το προσωπικό του συμφέρον για να εξασφαλίσει τη συνοχή και την ομαλή συμβίωση μέσα σε αυτή. Αυτή τη στάση, άλλωστε, ακολούθησε μέχρι το τέλο τη ζωή του και ο ίδιο ο Σοκράτη και το ίδιο θεωρεί ότι πρέπει να κάνουν και οι φιλόσοφοι. Αυτό που βλέπετε υπογραμμισμένο είναι η ουσία της απάντησης για το α, γιατί αυτό το έχουμε υπογραμμίσει κιόλα. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα ποιο είναι ο σκοπός του νόμου, έτσι πολύ περιληπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σκοπός του είναι να παραμερίζει το προσωπικό συμφέρον για να εξασφαλίσει τη συνοχή και την ομαλή συμβίωση μέσα σε αυτή. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο ερώτημα Β. Να πάμε στην επόμενη κάρτα. Να όμως να σε ξεκουράσω λίγο να το ναι, μπορείς να συνεχίσει εσύ Αλέξανδρε. Το... Τα μέσα του νόμου για την επίτευξη της ευδαιμονίας του συνόλου. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, ο νόμος προσωποποιείται και φαίνεται να χρησιμοποιεί τα παρακάτω μέσα για να οδηγήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες στην ευδαιμονία. Συναρμότων τους πολιτάς πυθείτε και ανάγκη. Ο Πλάτωνας συχνά κάνει λόγο για την αναγκαιότητα της αρμονίας τόσο στα μέρη της ψυχής με την υποταγή του κατώτερου μέρους στο ανώτερο το επιθυμητικόν, πρέπει να υποτάσσεται στο θυμοειδές και το τελευταίο στο λογιστικών όσο και στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η αρμονία θα οδηγηθούν οι πολίτε στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη και κατ' επέκταση στην ευδαιμονία. Αν όμως ο πολίτης είτε από φιλαυτία, είτε από ματαιοδοξία, είτε από αδυναμία κρίσης δεν είναι σε θέση να οριοθετήσει τον τομέα της δραστηριότητάς του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του εμπειρότερου, του σοφότερου, του σοφρονέστερου. Βλέπει εισαγωγή σχολικού εγχειριδίου. Εδώ να αλλάξουμε κάρτα, παρακαλώ, για να συνεχίσουμε την απάντησή μας. Ωραία. Έτσι ο νόμος προκειμένου να πείσει τους πολίτες να υπακούουν σε αυτόν ώστε να επέλθει η κοινωνική αρμονία χρησιμοποιεί την πειθό και τη βία. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα στους νόμους ο άριστος νομοθέτης συνδυάζει την πειθό με τη βία. Με την πειθό, με τη χρήση δηλαδή λογικών επιχειρημάτων και με την παιδεία πρέπει οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο να παραμερίσουν το προσωπικό του συμφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούμενοι ό,τι είναι δυνατόν στην πολιτεία. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους πολίτες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν πείθονται με το λόγο. Σε αυτούς επιβάλλεται η βία. Πρόκειται για τον καταναγκασμό που ορίζεται από τον νόμο και δεν επιβάλλεται τυραννικά αυταρχικά. Ας προχωρήσουμε και στην επόμενη κάρτα. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στον άπειρον παιδείας όχλων, στον οποίο ο φιλόσοφος νομοθέτης θα επιβάλλει στους πολίτες, αν εκείνοι πολυπραγμονούν, καταναγκαστικά υποχρεωτικά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους στο πνεύμα της δικαιοσύνης, αλλά και στους πεπαιδευμένους που δεν έχουν συνετιστεί με την πειθό και στους άρχοντες που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με λιτότητα και ευσυνειδησία, ώστε να εκλείψει η διαφθορά από το δημόσιο βίο. Αυτό ο λιτό και ευσυνείδητο τρόπο ζωή αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλίου μα. Τόσο οι φύλακε, όσο και οι φιλόσοφοι βασιλεί δεν είχαν προσωπική περιουσία, πολυτελεί κατοικίε, δεν διέθεταν ούτε καν οικογένεια για να είναι απερίσπαστοι στο λειτουργήμά του. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο νόμο μέσω τη δικαιοσύνη οφείλει να αποβλέπει στην ευδαιμονία όλων των πολιτών και να υποχρεώνει τους ικανούς να ασκήσουν την εξουσία. Και τελειώσαμε έτσι και με το Β2Β. Αρκετά μακροσκελής η απάντηση. Φαινόταν και από τις μονάδες. Ήταν κατανοητό ότι χρειαζόταν να γράψει κάποιος μαθητής αρκετά, βλέποντας α, απλά και μόνο τις 12 μονάδες που έδινε σε αυτό το υποερώτημα το Υπουργείο. Και περνάμε στη Β3, που είναι εδώ, Αλέξανδρε, μια άσκηση, μπορούμε να πούμε, η οποία, με την οποία πρωτοτυπούν φέτος. Ναι διότι Λέξε, είναι λίγο. Ε, ε, άσκηση αντιστοίχησης Ωραία. και έχει να κάνει με την εισαγωγή ε, που μέχρι τώρα ήταν είτε σωστό λάθος είτε κάποια ερώτηση που θα έπρεπε να αναπτύξουν. Πάμε λοιπόν στην κάρτα μας για να δούμε τις απαντήσεις και από το Β3. Έπρεπε εδώ να αντιστοιχήσουν οι μαθητές τη στήλη Α με τη στήλη Β. Εγώ διαβάζω τη στήλη Α... Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές, σύμφωνα με τον και όπως βλέπουμε στην κάρτα μας, κέφαλο, είναι το σωστό. Το 2, ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων, δεν περιλαμβάνει, όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας, το 2, χορό. 3, το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες, είχε δραματικές εξελίξεις, γιατί εκδιώχθηκε κακήν κακός από το νησί. Είναι η σωστή απάντηση. Περνάμε στο 4, οι φύλακε επίκουροι επομίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα. Και 5, όταν ο κακούργος Κιφίνας αναλάβει με τη βοήθεια του Δήμου την εξουσία, εγκαθιστά τη Ρανίδα. Είναι το σωστό. Έτσι τελειώσαμε και με τη Β3. Η Β4 ήταν μια λεξιλογική άσκηση, πάλι είχε αντιστήχηση μεταξύ δύο στυλών. Να δούμε και εδώ τις απαντήσεις στην κάρτα μας έπρεπε να αντιστοιχίσουν οι μαθητέ την λέξη που βρίσκεται στην Α στήλη με την ετυμολογικά συγγενή που βρίσκεται στη Β στήλη. Έτσι λοιπόν το αφικέστε πηγαίνει με το αφαιρετικό, το ύπον με το ρήμα, το ιδίν με το ιδέα. Και το μεταδιδώνε, συγγνώμη εδώ υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος, είναι το μεταδιδόνε, λοιπόν, το τελευταίο πάει με την παράδοση. Μα συγχωρείτε γι' αυτό, επαναλαμβάνω, το τελευταίο είναι το μεταδιδόνε, το οποίο πηγαίνει με την παράδοση. Και πηγαίνουμε στο Β4Β, όπου εδώ θα έπρεπε οι μαθητές να δημιουργήσουν τρεις διαφορετικές προτάσεις στα νέα ελληνικά, Αλέξανδρε, με τρεις λέξεις μέσα από το κείμενο, οι οποίες όμως, δεν θα είχαν οι προτάσει, έτσι, οι λέξει που θα βρίσκονταν στι προτάσει, δεν θα είχαν την ίδια σημασία με αυτή που είχαν στο κείμενο. Οι, οι λέξει ήταν τρει, αγαθών, πόνων και φαυλότερε. Να δούμε εδώ στην κάρτα μα, δίνουμε κάποιε ενδεικτικέ προτάσει φυσικά. Ο κάθε μαθητή μπορούσε να δημιουργήσει τι δικέ του. Η ανάπτυξη τη γεωργία στην περιοχή μα είχε ω αποτέλεσμα την παραγωγή πολλών αγαθών, όπω λαχανικά και φρούτα. Να επισημάνουμε εδώ επίση ότι ε, γινόταν η απαραίτητη, η απαραίτητη διευκρίνηση στα θέματα ότι δεν χρειαζόταν να είναι στην ίδια πτώση. Μπορούσαν δηλαδή οι μαθητέ να το χρησιμοποιήσουν σε όποια πτώση θέλουν και αριθμό. Ε, έτσι λοιπόν, πάμε και στη δεύτερη λέξη: πόνον Οι ισχυροί πόνοι στο κεφάλι τον οδήγησαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η σημασία που είχε στο κείμενο ήταν κόπο, η λέξη πόνος Και φαυλότερε, η συνεχόμενη εκλογή πολιτικών αμφιβόλου αξία. Αμφιβόλο αξία οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια. Και η τρίτη ενδεικτική μα πρόταση. Και έτσι, κάπου εδώ, τελειώσαμε με το διδαγμένο κείμενο, Αλέξανδρη, και με τι ασκήσει που περιείχε αυτό. Ωραία. Και περνάμε αμέσω στο αδίδακτο και στο έτσι. δυσκολότερο. Και στο δυσκολότερο, ίσω, ναι, να διαβάσουμε, αγαπητοί μα τηλεθεατέ, τη μετάφραση από το κείμενο του Αριστοτέλη, όπως είπαμε, να πάμε στην κάρτα. Η ρητορική είναι ανάλογη με τη διαλεκτική, γιατί και οι δύο ασχολούνται με θέματα που κατά κάποιον τρόπο αποτελούν μέρος των γνώσεων όλων των ανθρώπων και δεν ανήκουν στο περιεχόμενο μίας διακριτής επιστήμης. Για το λόγο αυτό όλοι λίγο πολύ ασκούν και τη μία και την άλλη. Όλοι πράγματι ως ένα βαθμό δοκιμάζουν και να κριτικάρουν ή να υποστηρίξουν ένα επιχείρημα και να υπερασπιστούν τον εαυτό του ή να γίνουν κατήγοροι. Μόνο που οι περισσότεροι άνθρωποι τα κάνουν όλα αυτά τυχαία, χωρί σχέδιο, ενώ άλλοι από μία συνήθεια ω αποτέλεσμα άσκηση. Επειδή όμω και οι δύο αυτοί τρόποι είναι δυνατοί, είναι φανερό ότι τα πράγματα αυτά μπορούν να γίνουν και με την εφαρμογή μία ορισμένη μεθόδου. Μπορούμε πράγματι να ψάξουμε με το μυαλό μα και να βρούμε γιατί κάποιοι πετυχαίνουν ενεργώντα από συνήθεια και άλλοι ενεργώντας στην τύχη. Όλοι τότε θα συμφωνήσουμε ότι αυτού του είδους η διερεύνηση είναι στην πραγματικότητα το έργο μίας τέχνης. Και Είπαμε τελειώσανε. και πριν, Ναούμ, mm -hmm. ιδιαίτερα απαιτητική η μετάφραση. Ελπίζω όμως να είναι κοντά σε αυτή που μόλις δώσαμε εμείς. Μακάρι. 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 Η ερώτηση Γ2α, να περάσουμε να δούμε και την κάρτα αμέσω. Ε, να γράψετε, έλεγε η εκφώνηση, στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείτε για καθεμία Μια γραμματική άσκηση. Να μην διαβάσουμε τι ζητούσε, να δώσουμε κατευθείαν τις απαντήσεις, έτσι κι οι μαθητές γνωρίζουν και, και περιμένουμε αγωνία τις απαντήσεις. Ωραία. Το αφορισμένης γίνεται αφορίσθη το υπέχειν υπόσχες πολλών πλήστες και δρόσιν γίνεται δρόντων. Η γάμα 2β είχε μία πάλι γραμματική άσκηση εννοείται, είχε μία ολόκληρη πρόταση να τη μεταφέρουμε στον άλλον αριθμό όλους τους κλητούς τύπους εννοείται. Διαβάζω κατευθείαν την απάντηση. Η δυσκολία θα λέγαμε εδώ, όχι τόσο να το βρούμε, αλλά να σκεφτούμε ότι υπάρχει και διπλός τύπος, είναι στο ρήμα όπου υπήρχε όντως διπλός τύπος. Τα δε, τι αυτά, ήδη, το ήδη ας πούμε είναι μία από τις λέξεις που δεν κλείνονται και έτσι παραμένει ίδια. Πας, αν ομολογήσε ή ομολογήσει τεχνών έργα είναι. Και το είναι, σαν απαρέμφατο, είναι μία λέξη άκλητη που δεν άλλαξε. Μέχρι εδώ ήταν οι ασκήσεις γραμματικής. Θα περάσουμε αμέσως στο συντακτικό. Ίδια κάρτα εδώ στο γάμα 3α και λέμε κατευθείαν τις απαντήσεις. Διαλεκτική είναι δοτική αντικειμενική στο αντίστροφος. Το εξετάζειν είναι τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα εγχειρούσιν. Το θεωρείν είναι και αυτό τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ενδέχεται και τελευταία λέξη το έργον. Είναι ένα απλό κατηγορούμενο τη φράση το τι ούτων, από το συνδετικό απαρέμφατο είναι. Το συντακτικό συνεχίζεται με άλλες δύο ασκήσεις. Ας δούμε την επόμενή μας κάρτα και πάμε στην γάμα 3 β. Εδώ είχε μία πρόταση και ζητούσε να αναγνωρίσουμε το είδο τη πρόταση με μία μονάδα, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν τρόπο εισαγωγή και τα λοιπά, όπω είπε, πριν για τα μόρια. Παίζουν ρόλο ότι θα απαντήσουμε mm -hmm. να. Ουμ, και ήθελε να αιτιολογήσουμε μόνο τον τρόπο εκφορά αυτή τη πρόταση. Η μεγαλύτερη δυσκολία εδώ θα ήταν εάν κάποιο μαθητή μπερδευόταν ανάμεσα σε μια χρονική πρόταση. Ανάμεσα σε μια αιτιολογική πρόταση. Αυτή ήταν η παγίδα εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε, Παγίδα δεν. όχι, γιατί mm. επισημαίνεται από του ε, φιλολόγους Το επί. Mm. Ε, ήταν η δυσκολία. Έπρεπε να βγει από τη μετάφραση για να καταλάβει mm. και ο μαθητή. Λοιπόν, α πάμε στην κάρτα μας να το δούμε. Δευτερεύουσα επιρηματική αιτιολογική πρόταση. Εκφέρεται με οριστική για να δηλώσει αίτιο πραγματικό. Ή αλλιώ αντικειμενική αιτιολογία. Υπάρχει και αυτό σαν απάντηση, ένα από τα δύο φυσικά. Και πάμε και στην τελευταία ε, άσκηση του συντακτικού. Εδώ είχαμε μια ολόκληρη ε, φράση με υπογραμμισμένες λέξεις ή υπογραμμισμένες φράσεις και ζητούσε να αναγνωρίσουμε συντακτικά αυτούς τους υπογραμμισμένους όρους. Εμείς τους γράψαμε στην καρτέλα των μεν πολλών είναι μια γενική διαιρετική στο ημέν. Το εκεί είναι ένα επίρρημα του τρόπου, ένα δοτικοφανές επίρρημα, μπορούσαμε να το πούμε και ως δοτική του τρόπου στο ρήμα δρόσιν. Το ταύτα είναι ένα σύστοιχο αντικείμενο στο ίδιο ρήμα και η φράση διασυνήθιαν είναι ένας εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας πάλι στο ρήμα δρόσιν. Έλειπε ο πλάγιο λόγο, έλειπαν υποθετικοί λόγοι, ναούμ, έλειπαν πράγματα τα οποία τα περιμένουμε κάθε φορά και εμεί ναι. οι φιλόλογοι τα επισημαίνουμε στα παιδιά από την αρχή του λυκείου κιόλα. Ε, αυτό είναι καλό, είναι και κακό, αναλόγω το μαθητή. Ναι. Κάποιοι δεν ήθελαν με τίποτα γιατί είναι, έχει έναν αυξημένο βαθμό δυσκολία ο πλάγιο λόγο, α πούμε, ή μια μετοχή να την κάνουμε πρόταση, ή μια πρόταση να την κάνουμε μετοχή. Δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω λοιπόν με λίγη προσοχή να απαντήσατε, αγαπητέ μαθήτριες και αγαπητοί μαθητέ, σε όλα αυτά τα θέματα. Να πούμε, Αλέξανδρε, ότι μπορούν οι μαθητέ και οι μαθήτριες μέσα από το site της, μέσα από την ιστοσελίδα μα, συγγνώμη, από το site του φροντιστηρίου, να δείτε αναλυτικά τι απαντήσει και σήμερα στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών και των μαθηματικών υπήρχε στην οθόνη σας, το επαναλαμβάνουμε εμείς πάλι, www.methexis.do.gr Μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι το αργότερο θα είναι στο site οι απαντήσεις και για τα δύο τα μαθήματα. Και έτσι αγαπητοί τηλεθεατές, τελειώσαμε με τις απαντήσεις των αρχαίων ελληνικών. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις απαντήσεις από το μάθημα των μαθηματικών. τηλεθεατές, επιστρέψαμε μετά το μικρό διάλειμμα που κάναμε για να συνεχίσουμε με τις απαντήσεις του μαθήματος των μαθηματικών. Έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια του Φροντιστηρίου Μέθεξης, κυρία Γουλιού Νίκη. Καλησπέρα. Νίκη, καλησπέρα, η οποία θα μας, θα μας δώσει τις απαντήσεις αναλυτικά Καλώς. για το μάθημα των μαθηματικών. Mm -hmm. Μία πρώτη... Παρατήρηση, ένα πρώτο σχόλιο γενικά για το διαγώνισμα, πώ ήταν, Γενικότερα, δύσκολο, εύκολο. Ναι, Τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αρκετά απαιτητικά. Τα πρώτα δύο, βέβαια, ήταν εύκολα. Το Γ έπρεπε ο μαθητή να θυμηθεί και κάποιου τύπου από προηγούμενε τάξει. Mm -hmm. Και το ΔΕΛΤΑ ήταν επίση αρκετά απαιτητικό. Δηλαδή, σε σχέση με άλλε χρονιέ, νίκη ήταν ένα δύσκολο διαγώνισμα, ε, ναι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ήταν αρκετά δύσκολο. Φυσικά, ένα μαθητή, ο οποίο ήταν καλά προετοιμασμένο, μπορούσε να πετύχει κάποιον ικανοποιητικό βαθμό. Παγίδε υπήρχαν, υπήρχαν που βάζουν ναι. Κάθε χρόνο. Ναι, φυσικά, ειδικά στο τέταρτο θέμα υπήρχαν πολλέ παγίδε. Ωραία. Μια, yeah, θα πάμε να τα δούμε, να τα δούμε αναλυτικά. Αλυτικά, ναι. Λοιπόν, α περάσουμε στο πρώτο θέμα, στην πρώτη καρτέλα. Ωραία. Στο Α1 ήθελε να δείξουμε ότι έφυγε παραγωγή, συμμετοχή 0 άρα και συνεχή. Αυτή είναι η απόδειξη υπήρχε στη σελίδα 99 του σχολικού βιβλίου. Είναι η απόδειξη του θεωρήματο. Το επόμενο ερώτημα, το α2, το α είναι λάθος και στο β ως αιτιολόγηση έπρεπε οι μαθητές να γράψουν ότι η f του χ είναι δίκλαδη ή ένα προς χ, το χ να είναι αρνητικό και η χ τετράγωνο να είναι χ μεγαλύτερη ίσο με το μηδέν. Αυτή είναι η f είναι ένα προς 1 αλλά όπως βλέπουμε στο ένα διάστημα είναι γνησίως φθήνουσα, στο άλλο είναι αύξουσα, οπότε δεν είναι μονότονη, οπότε γι' αυτό το λόγο είναι λάθος ο ισχυρισμός. Στο Α3 τώρα που ζητούσε τον ορισμό για το θεμελιώδη σε όρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, η απάντηση βρισκόταν στη σελίδα 216 του σχολικού βιβλίου. Και το τελευταίο θέμα του πρώτου Α θεματος ήταν σωστό, λάθο. Το Α ήταν λάθο. Το Β ήταν λάθο. Το Γ, το Δ και το Ε ήταν σωστά. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα όπου φαίνονται και απαντήσει για το δεύτερο θέμα. Στο Β1 ε, αιτιολογούμε ότι η F είναι παραγωγήσιμη ως πράξης παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Στη συνέχεια παραγωγίζουμε την F, η οποία είναι 1 συν 8 προς χ τρίτης. Μετά για να βρούμε τη μονοτονία μηδενίζουμε την παράγωγο η οποία έχει ρίζα στο μείον 2 και από το πινακάκι βρίσκουμε ότι στο διάστημα 0-2 η F είναι γνησίως φθήνουσα, ενώ στο μείον 2 έως 8 η F είναι αύξουσα, έχει γίνει κάποιο λάθος, τυπογραφικό, λάθο, λάθος, ναι. Στο μείον 2,8 επαναλαμβάνω ότι είναι γνησίως αύξουσα. Άρα η F παρουσιάζει στο χ0 ίσον με μείον 2 ελάχιστο. Ε, μπορούμε να πάμε και στην επόμενη καρτέλα παρακαλώ. Το F του μείον 2, το οποίο είναι μείον 3, αυτό επαναλαμβάνω είναι το ελάχιστο της F. Στο δεύτερο ερώτημα αιτιολογούμε ε, για ποιο λόγο η f τόνος παραγωγίζεται και παραγωγίζεται επειδή είναι πράξη παραγωγήσιμων συναρτήσεων. Η δεύτερη παράγωγος είναι η μείον 24 προς χ η οποία είναι αρνητική οπότε και η F είναι κύλη στο πεδίο ορισμού μας άρα εφόσον είναι κύλη σε όλο το πεδίο ορισμού δεν υπάρχουν και σημεία καμπής. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα για το θέμα τρίτο όπου για να βρούμε την κατακόρυφη ασύμπτωτη παίρνουμε το όριο της F στο 0, το οποίο βγαίνει πριν οπότε χ με 0 είναι η κατακόρυφη ασύμπτωτη. Μετά ελέγχω αν υπάρχουν και οριζόντιες ασύμπτωτες, δεν υπήρχαν επειδή το όριό μας στο συνάπειρο και στο πλην άπειρο έβγαινε συνάπειρο, ε, στο, συγγνώμη, στο πρώτο συνάπειρο, στο δεύτερο πλην οπότε δεν υπάρχουν οριζόντιες ασύμπτωτες. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα, όπου ελέγχουμε αν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη. Παίρνουμε το όριο στο συνάπειρο τη F του Χ προς Χ, το οποίο είναι 1, άρα είναι πραγματικό αριθμό. Και στη συνέχεια παίρνουμε και το όριο στο συνάπειρο τη F του Χ πλην λάμδα Χ, το οποίο είναι 0, και αυτό είναι το β μα. Άρα η ασύμπτωτη είναι η ψ ίσον Χ, και είπαμε ότι είναι πλάγια ασύμπτωτη στο συνάπειρο μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα. Αυτό είναι το ερώτημα Β4, στο οποίο φαίνεται η γραφική παράσταση τη ΕΦ. Ε, ο μαθητή έπρεπε να βρει που είναι τα σημεία καμπή, να βρει το κοινό σημείο με τον Χ των Οσχή και να δημιουργηθεί αυτή η γραφική παράσταση. Αυτά για το θέμα Β. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη καρτέλα, όπου είναι το θέμα Γ. η πλευρά του τετραγώνου είναι χ τέταρτα εφόσον έλεγε η άσκηση ότι είναι χ, άρα το τετράγωνο εφόσον έχει τέσσερις πλευρές είναι χ τέταρτα, άρα το εμβαδόν του τετραγώνου είναι χ τέταρτα και όλο στο τετράγωνο, άρα χ τετράγωνο προς 16. Στη συνέχεια για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του κύκλου θα έπρεπε πρώτα να υπολογίσουμε την ακτίνα από τον τύπο L 2 πυρό, το οποίο μας δίνει και το μήκος του κύκλου, Άρα κάνοντας πράξεις, η ακτίνα μας βγαίνει 4 προ π χ προς 2π και στη συνέχεια να πάρουμε τον τύπο για το ευαδόν του κύκλου, το οποίο είναι πύρο τετράγωνο, κάνοντας την αντικατάσταση, ε, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα ότι το ευαδόν του κύκλου είναι 16 προς π, μείον 4χ προς π, συν χ τετράγωνο προς 4π. Άρα το ευαδόν το ολικό είναι, αν προσθέσουμε το ευαδόν του τετραγώνου συν το ευαδόν του κύκλου, το οποίο βγαίνει και η συνάρτηση την οποία θα έπρεπε και να αποδείξουμε, με μέχρι να ανήκει στο 0,8. Ε, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα, στο γάμα 2. Ε, σε αυτό το θέμα παραγωγίζουμε αρχικά την ε και η παράγωγος ε, είναι 1 προς 16π επί 64 στη συνέχεια τη μηδενίζουμε έτσι ώστε να βρούμε τη ρίζα τη και κάνοντα πράξει βρίσκουμε ότι η ρίζα είναι το 32 προ π συν 4. Και μετά από το πινακάκι βρίσκουμε τη μονοτονία ότι από 0 έω 32 π συν 4 είναι ευθύνουσα και στο επόμενο διάστημα είναι αύξουσα. Επίση έγινε εδώ πέρα ένα λάθο, τυπογραφικό λάθο, ναι. Επαναλαμβάνω, στο διάστημα 32 προς π συν 4, η ε είναι γνησίως αύξουσα. Οπότε στο σημείο χ ίσον 32 προς π συν 4 η ε παρουσιάζει ελάχιστο. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα. Άρα για αυτό το χ που έχουμε βρει υπολογίζουμε το ρο το οποίο βγαίνει 4 προς π συν 4. Άρα η διάμετρος η οποία είναι δύο φορές το ρο είναι 8 προς π συν 4 αυτή είναι η σχέση 2 και η σχέση 1 είναι ότι η πλευρά του τετραγώνου, η οποία είπαμε ότι είναι χ χ4, είναι ίση με 8 προς π συν 4. Άρα από αυτές τις δύο σχέσεις βγάλαμε ότι η πλευρά του τετραγώνου όταν είναι ίση με τη διάμετρο, η ε αλαχιστοποιείται ε για, το, για χ ίσον 32 προς π συν 4. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα για το τρίτο θέμα. Εδώ πέρα από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ότι ε είναι συνεχής και γνησίως φθήνουσα στο διάστημα 0,32% προς π συν 4, άρα βρίσκουμε το σύνολο τιμών με το γνωστό τύπο το οποίο ε, είναι το 16 προς 416 4,16π. Στη συνέχεια βρίσκουμε και το πεδίο ορισμού όταν η, ε, όταν, συγγνώμη, η ε είναι στο διάστημα 32 προς π 4,8. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα. Και βρίσκοντα τώρα τα συγγνώμη όχι ορισμού στο σύνολο τιμών, λέμε ότι το 5 που το λέει άσκηση ανήκει στο πρώτο σύνολο τιμών και η ε είναι γνησίω φθήνουσα. Άρα υπάρχει μοναδικό σημείο σε αυτό το σύνολο τιμών, έτσι ώστε η εχ 0 να είναι ίση με το 5. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου το 5 δεν ανήκει στο άλλο σύνολο τιμών, το οποίο είναι 32 προς π, 4,8, 0, άρα δεν υπάρχει ε χ που να ανήκει στο συγκεκριμένο διάστημα, άρα και η εχ 0 δεν μπορεί να είναι 0. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα και στο τελευταίο θέμα όπου αρχικά η F είναι παραγωγήσιμη ως πράξη παραγωγήσιμων συναρτήσεων και η F είναι επίσης συνεχής, άρα παραγωγίζεται και η παράγωγος είναι 2ΕΧ-Α-2Χ, όχι ίσον,-2Χ. Η δεύτερη παράγωγος, παραγωγίζουμε πάλι την πρώτη παράγωγο, οπότε είναι Βρίσκουμε στη συνέχεια τις ρίζες της δεύτερης παραγώγου που μπορούμε να πάμε στην επόμενη καρτέλα για να φανεί η ρίζα η οποία είναι χ ίσον με α και μετά παίρνουμε ότι για χ ίσον α η δεύτερη παράγωγος μηδενίζει. Άρα για χ ίσον α έχουμε μια προφανή ρίζα. Και αυτό είναι και το τουλάχιστον. Αυτή είναι η πρώτη σχέση. Η δεύτερη παράγωγος μπορούμε να την ξαναπαραγωγήσουμε η οποία είναι και θετική, οπότε η ευδίστονος είναι γνησίως αύξουσα. Άρα υπάρχει το πολύ μία ρίζα. Άρα από τις σχέσεις 1 και 2 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ευδίστονος έχει ακριβώς μία ρίζα, άρα θα έχει και ακριβώς ένα σημείο καμπής. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη καρτέλα για το Δ2, στο οποίο η ευδίστονος είναι γνησίως αύξουσα, Άρα, ε, παίρνουμε, για να δούμε το πρόσημο κατέρωθεν τη ρίζα μα, για χ μεγαλύτερο του α η, η εύδιστονο είναι θετική και για χ μικρότερο του α η εύδιστονο είναι αρνητική, εφόσον η εύδιστονο είναι γνησίω αύξουσα. Άρα, από το πινακάκι παίρνουμε τη μονοτονία για την πρώτη παράγωγο, η οποία στο διάστημα μείον άπειρο κόμμα α είναι γνησίως φθήνουσα και στο α συν άπειρο είναι γνησίως αύξουσα. Στη συνέχεια, ε, υποθέτουμε ότι η πρώτη παράγωγος έχει τρεις ρίζες, τη Χ1, Χ2 και Χ3. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα, παρακαλώ. Ωραία. Ε, όχι, όχι σε αυτήν. Α, ναι, σε αυτήν, εντάξει. Ναι. Ε, ε, η F τόνος είναι συνεχής στο Χ1, Χ2 και στα διαστήματα Χ2, Χ3. Η F είναι παραγωγήσιμη στο Χ1, Χ2 και Χ2, Χ3 ανοιχτά. Άρα εφόσον υποθέσαμε ότι είναι ρίζες της F τόνος, η F τόνος Χ1 θα είναι ίση με την F τόνος Χ2, ίση με την F τόνος Χ3. Δηλαδή πήραμε σε δύο διαφορετικά διαστήματα το θεώρημα του ρόλ. Άρα υπάρχει Ξ1 στο Χ1 και Ξ2 στο Χ2, Χ3, έτσι ώστε το ευδίστονος του Ξ1 να είναι ίσο με το 0 και το ευδίστονος του Ξ2 να είναι ίσο με το 0. Άρα εφόσον το ευδίστονος είναι γνησίως μονότονη συνάρτηση, άρα θα είναι 1 προς 1, άρα το Ξ1 πρέπει να είναι ίσο με το Ξ2. Όμως αυτό είναι άτοπο, εφόσον δείξαμε σε προηγούμενο ερώτημα ότι ο ευδίστονος έχει ακριβώς μία ρίζα. Άρα, αφού είναι άτοπο, η έφτονος δεν έχει τρεις ρίζες, άρα έχει δύο ακριβώς ρίζες. Μπορούμε να περάσουμε σε επόμενη καρτέλα. Ε, άμα το χ1 είναι από χ έως α, η έφτονος είναι γνησίως φθήνουσα, άρα είναι θετική. Άρα η F σε αυτό το διάστημα είναι γνησίως αύξα, μία μίαν άπειρο έως χ1 από χ1 έως α, αν το χ βρίσκεται ανάμεσα στο χ1 και στο α, η f βγαίνει γνησίως φθήνουσα. Για α μικρότερο του χ, μικρότερο του χ2, η f βγαίνει γνησίως φθήνουσα, άρα και στις δύο περιπτώσεις είναι γνησίως φθήνουσα, άρα η f είναι γνησίως φθήνουσα στο διάστημα χ1, χ2 κλειστό. Και τρίτη περίπτωση, το α να είναι μικρότερο από το χ2, μικρότερο από το χ, Άρα το εφτόνο του Χ2 είναι μικρότερο από το εφτόνο του Χ. Άρα η F είναι γνησίως αύξουσα στο Χ2, άπειρο. Άρα η F παρουσιάζει μοναδικό τοπικό μέγιστο για χ ίσον Χ1 και μοναδικό ελάχιστο για χ ίσον Χ2. Νίκη, από ό,τι βλέπω τα θέματα και πολλά και δύσκολα. Ε. Αν και είμαι φιλόλογος μπορώ να καταλάβω έτσι. Πάνω πάνω τουλάχιστον ήταν αρκετά και δύσκολα, έτσι δεν είναι. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα και ειδικά τα δύο τελευταία ερωτήματα είχαν και αρκετέ λεπτομέρειε και πράξει. Και πολλού τρόπου απάντηση. Πολλού τρόπου φυσικά. εμεί σε έναν τρόπο προτείνουμε, υπάρχουν πάρα αρκετοί τρόποι mm -hmm. επίλυση. Πριν συνεχίσουμε, να mm -hmm. δώσουμε κάποιε πληροφορίε στου αγαπητού τηλεθεατέ. Ε, επαναλαμβάνω ότι μπορούν να δουν τι απαντήσει όλων των μαθημάτων στο site του φροντιστηρίου μα www.methexis.edu.gr Μπορεί να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο του φροντιστηρίου 2311 293330 και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά για να σας ενημερώσουμε για τις παροχές που δίνει το, το φροντιστήριό μας όχι, στα, όχι, μόνο στα παιδιά της τρίτης ηλικίου αλλά και των υπολείπων τάξεων. Να συνεχίσουμε, ναι, μπορούμε ναι, εκεί. να συνεχίσουμε. με το τέταρτο θέμα. Με τέταρτο θέμα, δέλτα τρία ερώτημα. Ωραία. Μπορούμε να πάμε στην καρτέλα μας, ωραία, για το ΔΕΛΤΑ 3. Ε, αρχικά θα θέσουμε τη συνάρτηση G του Χ να είναι ίση με F του Χ πλην F του 1. παραγωγίζοντα την G, επειδή είναι παραγωγή ως πράξη παραγωγίσιμων συναρτήσεων, η G τόνος είναι ίση με την F τόνος, η οποία είναι θετική, άρα και η G έχει το πολύ μία ρίζα στο α' 2 στην περίπτωση που το α είναι μεγαλύτερο από το χ2 και το χ ανήκει στο χ2 άπειρο. Άρα για χ μεγαλύτερο του 1 η j είπαμε ότι είναι αύξουσα, άρα j του χ μεγαλύτερο από το j του 1, άρα j του χ θετικό, άρα η j δεν έχει λύση. Και παίρνουμε και τη δεύτερη περίπτωση στην οποία το χ ανήκει στο α, χ2 με α να είναι μεταξύ του χ1 και του χ2. Σε αυτή την περίπτωση η g μας είναι ευθύνουσα, άρα η g βγαίνει αρνητική, άρα επίσης δεν έχουμε ρίζα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις ε, η... δεν υπάρχει ρίζα για τη συνάρτηση G, άρα δεν έχουμε ρίζα και για την f του χ ίσον με f του 1. Αυτό είναι και το τρίτο υποερώτημα του τέταρτου θέματος και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη καρτέλα με το θέμα τέταρτο, το οποίο επίσης έχει δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι το χ να είναι μεταξύ του 2 και του 3, η f να είναι γνησίως αύξουσα, άρα το f του 2 να είναι μικρότερο του f του χ, μικρότερο από το f του 3. Η ρίζα του Χ 2 σε αυτό το διάστημα είναι θετικό, οπότε μπορούμε να την πολλαπλασιάσουμε σε όλα τα μέλη χωρίς να αλλάξει η φορά. Στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε τα μέλη μα με άκρα το 2,3. Υπολογίζουμε ότι το F του 2 είναι ίσο με μείον 2, ενώ το ολοκλήρωμα από 2 έως 3 της ρίζας Χ πλυν 2 είναι ίσο με το 1. Οπότε από την 1: συνεπάγεται ότι το ολοκλήρωμα αυτής της συνάρτησης είναι μεγαλύτερο από το μείον 2, άρα θα είναι και μεγαλύτερο από το μείον 32 προς 15, καθώς το μείον 2 είναι ίσο με μείον 30 προς 15. Και η δεύτερη περίπτωση στην οποία θα έπρεπε να πάρουν τα παιδιά είναι στην περίπτωση που η F μας είναι ευθύνουσα στο διάστημα 2,Χ2, δηλαδή το Α να ανήκει ανάμεσα στο Χ1 και στο Χ2, το οποίο με αντίστοιχο τρόπο πάλι ε, καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά ήταν και τα θέματα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτρες καλή επιτυχία. Να τα πήγανε καλά και στα Μα μαθηματικά, ναι. παρότι ήταν δύσκολα. να επαναλάβουμε και πάλι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, ότι βασικός πυλώνας για την επιτυχία μας στις Πανελλήνες Εξετάσεις είναι η αποβολή του άγχους. Να. Όσο μπορείτε να το αποβάλλετε. Κάνατε μεγάλη προσπάθεια και είστε όλοι οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές άξιοι συγχαρητηρίων για ό,τι και να γράψετε. Πάνω απ' όλα αρκεί η προσπάθεια. Χωρίς άγχος λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα μαθήματα και εμεί θα είμαστε εδώ μαζί και την Τετάρτη με το φροντιστήριο Μέθεξης, η 4Ε για τις απαντήσεις των ε, επόμενων μαθημάτων που ακολουθούν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή επιτυχία, χωρί άγχος, πάνω απ' όλα.